Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, όπως κατά πάγιο τρόπο έλεγε όλες τις προηγούμενες μέρες η κυβέρνηση, ψηφίστηκε με το Μέγαρο Μαξίμου την ίδια ώρα να ακολουθεί μια στρατηγική ενίσχυσης αδύναμων αλλά και κρίσιμων κοινωνικών ομάδων, στοχεύοντας την πολιτική ανάκαμψη. Η λογική των παροχών επιστρατεύεται προκειμένου να εμπεδωθεί και κυρίως από τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα πως η οικονομία ανακάμπτει και πως η κυβέρνηση λαμβάνει ουσιαστική μέρημνα για τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας που ήταν και τα πρώτα που επλήγησαν σκληρά από την κρίση. Αναβάλλονται ως τις 3 Ιανουαρίου 2018 οι πληστηριασμοί στα ειρηνοδικεία με επισπεύδονται στις τράπεζες, στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μετά από απόφαση του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Η αναβολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβολογραφικού Συλλόγου, σχετίζεται με την απέτησή τους να νομοθετήσει η κυβέρνηση μέτρα προστασίας τους από τις επιθέσεις που δέχονται και κυρίως την ψήφιση ρύθμισης για αυταπάγγελτη δίωξη εκείνων που παρεμποδίζουν το έργο των συμβολιογράφων. Στον αντίποδα τώρα, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα διεξαχθούν κανονικά. Το προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο θα πολεοδομηθεί η έκταση του πρώην αεροδρομίου, διευθετεί όλα τα εκκρεμή ζητήματα και κυρίως το θέμα του ύψους των έξιρων αξιστών του ελληνικού. Αυτό προκύπτει από την 5η κατά σειρά συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, κατά την οποία κανένα από τα 11 μέλη που συμμετείχαν δεν απέτησε να χαμηλώσουν τα ύψη κατά την προμηνών προτροπή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ούτε και έθεσε νέα προσκόμματα ως προς τη δόμηση. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών, ακυμένες 787,11 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,40%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.